Καταρχήν, από τη δεκαετία του 80 κιόλας έχουμε μια τάση του τουρκικού καπιταλιστικού κράτους, μια προσπάθεια αναβάθμισης τις θέσεις που κατέχει στην, αυτό που λέμε, στην υπεριαλιστική αλυσίδα. Τη δεκαετία του 90, για παράδειγμα, έχουμε την κατάρρευση του Σοβιετικού μπλοκ και έχουμε το άνοιγμα προς τις τουρκικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, για παράδειγμα. Αυτό που άλλαξε όμως, τώρα δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ στις δεκαετίες του 80, του 90, που εκεί βλέπουμε, ας πούμε, αυτή την προσπάθεια να γίνει η Τουρκία, να βρει μια θέση στο μεταψυχροπολεμικό κόσμο και να αποκτήσει μια θέση μιας περιφερειακής δύναμης. Αυτό που άλλαξε με το ΑΚΕΠΕ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ήταν λόγω πρώτων της συγκυρίας που διαμόρφωσε βασικά οι αραβικές εξεγέρσεις. Μέσα από τις αραβικές εξεγέρσεις, το ΑΚΕΠΕ προσπάθησε, ειδικά στη Μέση Ανατολή, να διαμορφώσει μια επιθετική εξωτερική πολιτική. Σε αυτό είχαν ρόλο, πρώτον, δεν πρέπει να ξεχνάμε την πολιτική απεμπλοκής της ηγεσίας του Ομπάμα που διατήρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει να κάνει βέβαια ευρύτερα με το θέμα το εξής, ότι είμαστε σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες ως παγκόσμια ηγεμονική δύναμη είναι σε μια περίοδο σχετικής οπισθοχώρησης, ή να το θέσω αλλιώς, το στρατηγικό βάρος των Ηνωμένων Πολιτείων είναι θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε μετέπειτα. Το στρατηγικό βάρος των Ηνωμένων Πολιτείων μετατίθεται από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία, προς την Κίνα βασικά. Αυτό άφησε ένα κενό στη Μέση Ανατολή, το οποίο ήταν ο λόγος για το ότι ακούγομαι και ακούμε την τελευταία περίοδο περισσότερες χώρες όπως Ιράν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Τουρκία, δηλαδή διάφορους περιφερειακούς παράγοντες προσπαθούν να γεμίσουν το κενό που έχει αφήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα συγκρίνουμε το βάρος που είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή το 2003 επί Bush και τι βάρος είχε το 2013, θα καταλάβουμε την διαφορά. Δεύτερος παράγοντας ήταν αυτό το δόγμα Νταβούτογλου που περιέγραψε ο Σινάν. Θέλω να προσθέσω 2-3 λόγια, να δώσω σε παράδειγμα τι θέλει να πει. Λέει το εξής, βασικά, το τουρκικό κράτος δεν είχε μια έτσι δυναμική εξωτερική πολιτική, το είπε και ο Σινάν, γιατί οι κεμαλιστές αυτοί που ήταν λίγο αλαφράγκα, ξενόφερτοι, δηλαδή δεν είχαν εμπιστοσύνη στην εθνική ουσία, στο εθνικό ιδεώδες, στις εθνικές αξίες, εδώ χρησιμοποιεί τον όρο Μιλέτ, δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς έχουν τη διαφορά, δεν χρησιμοποιεί τον νέο τη νεοτουρκική λέξη έθνος, χρησιμοποιεί την πιο έτσι παλιά λέξη Μιλέτ που ταυτίζεται λίγο και με θρησκευτική κοινότητα συνέθνος. Δηλαδή μια θρησκευτική κοινότητα που έχει δημιουργήσει το έθνος. Δεν είχε την εμπιστοσύνη στις αξίες του Μιλέτ, οπότε δεν μπορούσε να ασκήσει μια εξωτερική πολιτική αυτόνομη και ανεξάρτητη. Εκ των πραγμάτων αναγκαζόταν να στηρίζεται σε ξένες δυνάμεις στη Δύση. Οπότε μια κυβέρνηση, αυτό έλεγε το ΑΚΕΠΕ, αυτό είπε το ΑΚΕΠΕ το 2002 όταν ήρθε στην εξουσία, το 2001 με την κρίση, συμβαίνει αυτό που συνέβη και στην Ελλάδα. Καταλύει το πολιτικό κέντρο, η κέντρο δεξιά βασικά και κομμάτια της κέντρο αριστεράς, το πολιτικό σύστημα που είχε επικρατήσει από τη Χούντα και μετέπειτα καταραίει. Μέσα στην κατάρρευση έχουμε το λαϊκισμό, το συντηρητικό λαϊκισμό του Ερντοάν, του ΑΚΕΠΕ, που μας λέει χοντρικά, τα είπε ο Σινάν καλύτερα, εδώ να το πω λίγο πιο χοντρικά, μας λέει το εξής, ότι 100 χρόνια εδώ και 100 χρόνια περίπου, δηλαδή κάποιος το έλεγε από το 1924, κάποιοι άλλοι το λέγανε από το 1908 ή από τον δεύτερο Μαχμούτ, μπορούμε να πάμε και πιο πίσω, είναι το κράτος, ας πούμε, που εξασκεί μια πολιτική επιθετικού εκδυτικισμού από τα πάνω προς τα κάτω. Έχουμε δηλαδή ένα κράτος, μια γραφειοκρατία που έχει αποξενωθεί από το έθνος. Το έθνος έχει χάσει το κράτος του. Και ουσιαστικά εμείς είμαστε ο τρόπος που το έθνος θα επανακτήσει το κράτος, θα το κατακτήσει ξανά. Και ο τρόπος είναι το εξής, δημοκρατία είναι δηλαδή το ότι τα παιδιά του έθνους, οι αυτόχθονοι εκπρόσωποι του έθνους θα πάρουν
θα καταλάβουν το κράτος. Και έτσι θα είναι σε θέση η Τουρκία να ασκήσει μια ανεξάρτητη πια εξωτερική πολιτική, βασισμένη στη γεωπολιτική θέση της Τουρκίας, βασισμένη στις ιστορικές και πολιτισμικές αξίες και στο αυτοκρατορικό παρελθόν της Τουρκίας. Αυτό όμως δεν ήταν κάτι που έλεγε μόνο ο Νταβούτογλου για την Τουρκία. Αυτή ήταν και η ανάγνωση που είχαν για την, αυτό που λέμε, αραβική άνοιξη, για τις αραβικές εξεγέρσεις. Είπαν, για παράδειγμα, χοντρικά, όπως ήταν στην Τουρκία με το κομιτάτο, ας πούμε, των νεοτούρκων, όπως ήταν μια σχεδόν ξενόφερτη ή μια ξένη στις εθνικές αξίες κυβέρνηση, εξουσία, έτσι ήταν πάνω κάτω, ας πούμε, και ο νασερισμός ή και οι μετέπειτες κυβερνήσεις που ακολούθησαν. Το κράτος υπήρξε μια 100χρονη παρένθεση, έτσι το αποκλούν, δηλαδή ειδικά οι ιδεολόγοι του ΑΚΕΠΕ. Υπήρξε μια παρένθεση επιθετικού εξυγχρονισμού που αποξένωσε τα κράτη, τις πολιτικές εξουσίες από τα έθνη, από τα ισλαμικά έθνη. Οι αραβικές εξεγέρσεις βασικά θα κάνουν αυτό που έχει κάνει το ΑΚΕΠΕ σε όλη την Μέση Ανατολή. Γι' αυτό έλεγαν οι του ΑΚΕΠΕ, λέγανε ότι η αραβική άνοιξη δεν ξεκίνησε με τον Μποαζίζη στην Ισία, ξεκίνησε το 2002 με το ΑΚΕΠΕ στην Τουρκία. Και έτσι με τις εξεγέρσεις αυτές θα φύγουν αυτές οι ξένες προς το έθνος εξουσίες και θα έρθουν νέοι πολιτικοί εκπρόσωποι, ας πούμε, που είναι ουσιαστικά ένα με το έθνος τους. Εννοούσε βέβαια, εννοούσε εδώ συγκεκριμένα, να το πω έτσι, εννοούσε συγκεκριμένα εξουσίες που θα ήταν κομμάτια των αδελφών μουσουλμάνων. Είναι μεγάλη κουβέντα, τη συζητάμε μετά. Το ΑΚΕΠΕ προέρχεται από το, την εθνική άποψη Μιλί Γιουρούς, ένα κομμάτι του ισλαμικού κινήματος στις Τουρκίες που συγγενεύει και ιδεολογικά και πολιτικά και οργανωτικά με τους αδελφούς μουσουλμάνους, με το Ιχβάν. Συγγενεύει, δεν είναι σε αυτήν μέσα, δεν είναι κομμάτι της οικογένειας, αλλά έχει συγγενικές σχέσεις. Είδαν δηλαδή από την Ισία, Λιβύη, Αίγυπτο και ειδικά Συρία, με τη Συρία, τους μουσουλμάνους αδελφούς της Συρίας, είχαν προνομιακές σχέσεις, γιατί είναι σημαντικό το στις αρχές του 80 υπάρχει μια εξέγερση κατά του πατέρα Χαφίζ Αλ-Ασάντ των αδελφών μουσουλμάνων, πνίγεται σε αίμα κυριολεκτικά το 82 και πολλά μέλη των Συρίων αδελφών μουσουλμάνων είχαν έρθει στην Τουρκία ως πρόσφυγες, πολιτικοί πρόσφυγες κτλ. Οπότε υπήρχαν και προσωπικές σχέσεις με αυτό το κομμάτι των αδελφών μουσουλμάνων. Είπε δηλαδή χοντρικά το ΑΚΕΠΕ ότι με τις εξεγέρσεις φεύγουν αυτά τα καθεστώτα που ήταν, όπως και στην Τουρκία, γραφειοκρατίες που έχουν επιβληθεί στο έθνος και έρχονται εκπρόσωποι του Μιλέτ, του Ισλαμικού Μιλέτ, από την Ισία μέχρι τη Συρία. Στο κενό που είχε αφήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία μπήκε επιθετικά μετά από κάποια διλήμματα που είχε, στη Λιβύη ειδικά, μπήκε επιθετικά ειδικά στο θέμα στη Συρία. Και η Τουρκία από τότε έγινε ένα κομμάτι αυτού του πολέμου που λέμε διαντιπροσώπων, το proxy war που διεξάγεται στη Συρία. Τι έγινε στη Συρία, είναι μεγάλη συζήτηση, ξέρω, αλλά από μια δημοκρατική εξέγερση κατά του αυταρχικού καθεστώς γίνεται ένας εμφύλιος πόλεμος με σεκταριστικά, θρησκευτικά χαρακτηριστικά και δημιουργείται μια διαδικασία λιβανοποίησης, όπως ήταν ο εμφύλιος του Λιβάνου, ένας πόλεμος δια αντιπροσώπων, δηλαδή διάφοροι περιφερειακοί παράγοντες μέσω των εντολοδόχων που έχουν στην Συρία προσπαθούν να αυξήσουν τα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα. Η Τουρκία νόμισε ότι όπως ήταν στην Αίγυπτο και στη Συρία θα πάνε τα πράγματα σχετικά γρήγορα, ότι το καθεστώς θα καταρρεύσει άμεσα και θα έρθουν στην εξουσία όπως είχε γίνει και στην Αίγυπτο οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Συνέβη στην Αίγυπτο, ξέρουμε τι συνέβη μετά, το καλοκαίρι του 2013, δεν το κατάλαβε αυτό το ΑΚΕΠΕ, δεν μπορούσε να το δει. Μέσα σε αυτό το ιδεολογικό σχήμα που είχαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς αυτή η συμφιλειωμένη με τις εθνικές αξίες νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει τόσες πολλές
τριβές, εσωτερικές τριβές τόσο πολύ δυσαρέσκεια στο ίδιο το λαό. Στη Συρία δεν κατάλαβαν ότι και το καθεστώς είχε, ας πούμε, κοινωνικές βάσεις που είχε να κάνει με την ιστορία, με την ετερογένεια της Συριακής κοινότητας, με το πόλεμο που διεξάχθηκε, με το ότι η εξέγερση γρήγορα και με τη βοήθεια της Τουρκίας έγινε ένας εμφύλιος πόλεμος με θρησκευτικά, εθνικιστικά, εθνοτικά χαρακτηριστικά. Θέλω να τονίσω αυτό το σημείο, γιατί ο ρόλος της Τουρκίας είναι σημαντικός στην τραγωδία που ζούμε στη Συρία. Η Τουρκία, όπως και το Σαουδικό Βασίλειο, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ουσιαστικά πείσανε τη Συριακή αντιπολίτευση. Όταν λέμε Συριακή αντιπολίτευση, δεν μιλάω για τους εσωτερικούς, περισσότερο τους εξωτερικούς, δηλαδή τους πολιτικούς πρόσφυγες. Μέσω των πολιτικών προσφύγων φτιάξανε το Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Συρίας, στην Τουρκία φτιάχτηκε, το οποίο πολύ γρήγορα μπήκε στη διαδικασία μιας ένοπλης εξέγερσης. Ήταν η Τουρκία που πίεσε, η Σαουδική Αραβία που πίεσε ότι καταραίει το καθεστώς, πρέπει να πάρει τα όπλα. Και έχουν γραφτεί πολλά πώς μέσω τα όπλα που μπήκανε από Σαουδική Αραβία, από Σαουδική Αραβία περισσότερο, αλλά μέσω Κατάρ, Τουρκίας και τα λοιπά, πώς η εξέγερση απέκτησε αυτό, ο ισλαμικός χαρακτήρας της εξέγερσης επεκτάθηκε. Έχουν γραφτεί διάφορο για αυτό το θέμα, δεν θέλω να το επαναλάβω, αλλά είναι σημαντικό θέμα, σημαντικό ζήτημα το πώς η Τουρκία έπαιξε ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασης στη Συρία. Ένα άλλο θέμα βέβαια που επεδίωκε η Τουρκία στη Συρία ήταν το εξής, δεν ήταν μόνο η κατάρρευση του καθεστώτος. Μετά από ένα διάστημα, όταν ξαφνικά μπαίνουν οι Κούρδοι στο παιχνίδι, είναι να εμποδίσει η Τουρκία να επαναληφθεί το τραύμα που είχε γίνει, το τραύμα που είχαν αποκτήσει στο, αυτό που λέμε, το νότιο Κουρδιστάν, που είναι το Ιρακινό Κουρδιστάν. Δηλαδή από τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, από το 1991, θυμόσαστε, ειδικά μετά το 2003 την κατοχή, δημιουργείται μια κουρδική κρατική οντότητα που έχει διεθνή αναγνώριση. Η Τουρκία δεν θέλησε αυτό το τραύμα να επαναληφθεί, να δει δηλαδή μια άλλη κουρδική οντότητα αμέσως στα σύνορά της. Δεν περιμένανε αυτή την εξέλιξη. Να πω την αλήθεια και δεν έχω και άδικο, γιατί άμα δείτε την εξέλιξη του κουρδικού εθνικιστικού κινήματος, η Συρία είχε αποτελέσει πάντα, ήταν πάντα στο περιθώριο. Δεν ήταν ένα κέντρο του κουρδικού εθνικού απελευθερωτικού κινήματος. Ήταν το Ιρακινό Κουρδιστάν, ήταν το Τουρκικό Κουρδιστάν, άντε ήταν το Ιρανικό Κουρδιστάν, αλλά το Κουρδιστάν της Συρίας, μέχρι και έκφραση το Κουρδιστάν της Συρίας είναι νεότερη. Δηλαδή οι κουρδικές περιοχές της Συρίας δεν ήταν ποτέ το επίκεντρο του κουρδικού κινήματος. Πόσο μάλλον που ο κουρδικός εθνικισμός, να το πω έτσι, μπαίνει στη Συρία μέσω Τουρκίας βασικά. Δηλαδή είναι περισσότερο οι Κούρδοι που έχουν εξεγερθεί τη δεκαετία του 20, υπάρχουν πολλαπλές εξεγέρσεις των Κούρδων από το 24-25 μέχρι το 38. Είναι οι Κούρδοι πολιτικοί πρόσφυγες που μπαίνουν στη Συρία, που καταφεύγουν στη Συρία και εκεί φτιάχνουν ένα εθνικό κίνημα το οποίο δεν έχει επιδιώξει για την ίδια στη Συρία, γιατί δεν έχει επιδιώξει για τους Σύριους Κούρδους. Έχει επιδιώξει περισσότερο για την Τουρκία, για το τουρκικό Κουρδιστάν, έχει για το Ιρακινό Κουρδιστάν και πόσο μάλλον που το καθεστώς Ασάτ κατά διαστήματα έχει υποστηρίξει τα κουρδικά κινήματα είτε στο Ιράκ, είχαν ανταγωνισμό, θυμόσαστε, μεταξύ του Ασάτ και του Σαντάμ για το ποιος αντιπροσωπεύει το γνήσιο Μπάας. Οπότε στήριζε τους Κούρδους εκεί, είτε στήριζε τους Κούρδους στο κουρδικό εθνικό απελευθερωτικό κίνημα στην Τουρκία μέσω του PKK μέχρι κάποια στιγμή. Οπότε δεν περιμένανε οι Τούρκοι ηθήνοντες, η τουρκική εξωτερική πολιτική, δεν περίμενε μια άνθηση, δηλαδή να δημιουργηθούν αυτές οι τελικά οι αυτόνομες περιοχές των Κούρδων. Μέσω αυτών των δύο στρατηγικών επιλογών, δηλαδή η κατάρρευση του καθεστώτος
και δεύτερον να εμποδίσει η Τουρκία να διαμορφωθεί μια κουρδική οντότητα στη Συρία. Η Τουρκία μπήκε στη διαδικασία πρώτον να οργανώσει τη Συριακή Αντιπολίτευση, να εξοπλίσει κομμάτια της Συριακής Αντιπολίτευσης, να της δώσει ένα συγκεκριμένο ιδεολογικοπολιτικό χαρακτήρα. Κλασικά στήριξε δυνάμεις που είχαν σχέση με τους αδελφούς μουσουλμάνους στη Συρία, προσπάθησε δηλαδή μέσα στο συμβούλιο που είχε διαμορφωθεί να υποστηρίξει αυτές τις δυνάμεις, να μην αποκτήσουν κουρδικές οργανώσεις φωνή μέσα σε αυτή την οργάνωση. Εξοπλίζοντας, μπήκε ειδικά σε συμμαχία σε μια φάση με το Κατάρ, στήριξε ένοπλες δυνάμεις, έχει γίνει πολύς λόγος για τις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισλαμικό κράτος, θα φτάσω εκεί. Να φτάσω αμέσως. Η σχέση της Τουρκίας με το Ισλαμικό κράτος δεν ήταν μια συμμαχία στρατηγική. Η Τουρκία έχει συμμαχία στρατηγική με άλλες ένοπλες δυνάμεις στη Συρία. Έχει άλλους κυριολεκτικά εντολοδόκους, οι οποίοι κάποιες από αυτές θα είναι τώρα στην Γενέβη στις συνομιλίες που θα γίνουν. Μέσω αυτών των δυνάμεων πρώτα ήθελε να ρίξει το καθεστώς, να εμποδίσει, να καταπολύψει τους Κούρδους να αποκτήσουν κάποια οντότητα εκεί. Με το Ισλαμικό κράτος, όσο το Ισλαμικό κράτος με την εμφάνισή του πρώτον πίεζε την κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης, που είχε γίνει μια σιητική, να το πω έτσι, κυβέρνηση που είχε συμμαχία με το Ιράν, όσο ενοχλούσε την κυβέρνηση της Βαγδάτης και όσο ειδικά ενοχλούσε τους Κούρδους, δηλαδή καταπολεμούσε τους Κούρδους, βλέπε Κομπάνη κτλ., η Τουρκία είτε στήριζε είτε έκλεινε τα μάτια. Αλλά ήταν μια σχέση τακτικής φύσεως, μια σχέση που έχει και την αλληλοβοήθεια, δηλαδή βοηθάει η Τουρκία, κλείνει τα μάτια, χρησιμοποιεί η Τουρκία το Ισλαμικό κράτος μέχρι ένα βαθμό ως κέντρο ανεφοδιασμού, στρατολόγησης κτλ. Αλλά έχει στοιχεία σύγκρουσης. Δηλαδή, άμα διαβάσετε έντυπα του Ισλαμικού κράτους κτλ., θα δείτε ότι το τουρκικό καθεστώς εκφράζεται ως καθεστώς ταούτ, δηλαδή ένα καθεστώς που έχει φύγει από το Ισλαμικό νόμο και ουσιαστικά κυβερνείται από μη Ισλαμικούς ηγέτες. Οπότε είναι και αλληλοβοήθεια και σύγκρουση. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία της εμπλοκής της Τουρκίας με την Συρία δημιούργησε αυτή την κατάσταση που βγαίνει τώρα ειδικά και στο διεθνή τύπο, αυτή η έκφραση της πακιστανοποίησης της Τουρκίας. Η έκφραση πακιστανοποίηση είναι γνωστή, είναι ο ρόλος που έχει παίξει το Πακιστάν πρώτο στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, δηλαδή είχε γίνει η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης, και το ρόλο που έχει παίξει ειδικά οι μυστικές δυνάμεις του Πακιστάν στη διέλευση των τζιχαντιστών, των πολεμιστών στο Αφγανιστάν κατά της Σοβιετικής κατοχής πρώτον, και μετά στη δημιουργία των Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν ήταν ένα κίνημα που είχε έδρα το Πακιστάν, και στη δημιουργία του κινήματος των Ταλιμπάν και τον δεύτερο εμφύλιο, τον τρίτο μάλλον εμφύλιο που είχε γίνει στο Αφγανιστάν. Η πακιστανοποίηση σημαίνει το εξής, ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν χρησιμοποιούν ομάδες τζιχαντιστών, έχουν σχέσεις με αυτούς, χρηματοδοτούν, εξοπλίζουν κτλ., διεισδύουν σε αυτές τις οργανώσεις. Από την άλλη, όμως, και αυτές οι οργανώσεις αρχίζουν να διεισδύουν στις μυστικές οργανώσεις στον κρατικό μηχανισμό του Πακιστάν. Τελικά, το Πακιστάν, οι σεχταριστικές θρησκευτικές συγκρούσεις έγιναν μπούμεραν και άρχισαν να χτυπάνε το Πακιστάν. Είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα μια επίθεση στο σχολείο, θυμόσαστε, σε ένα σχολείο, θυμόσαστε. Είναι αυτή η σχέση του ότι δεν ξέρουμε πια πού φτάνει το χέρι των μυστικών υπηρεσιών του κρατικού μηχανισμού μέσα σε τζιχαντιστικές οργανώσεις και πού φτάνει, ας πούμε, οι οργανώσεις αυτές εντός του κράτους. Είναι μια τέτοια διαδικασία που βλέπουμε στην Τουρκία. Οι επιθέσεις που είχαν γίνει στην Άγκυρα, στο Σουρούτς, οι τελευταίες επιθέσεις μετά ή πριν τις εκλογές, θυμόσαστε, οι πολύ νεκρές επιθέσεις που έγιναν. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Δεν ξέρω αν είναι Ισλαμικό κράτος οι επιθέσεις. Για να καταλάβετε καλύτερα το πώς, ας πούμε, έχει γίνει, πού έχουμε φτάσει σε αυτό το, στη διαδικασία πακιστανοποίησης. Μπορεί να είναι το Ισλαμικό κράτος, δεν έχει αναλάβει τις επιθέσεις. Είναι σημαντικό στοιχείο, δηλαδή
το Ισλαμικό κράτος, όσο και βάρβαρες να είναι εντός εισαγωγικών οι επιθέσεις, αιματηρές να είναι οι επιθέσεις, αναλαμβάνει τις επιθέσεις αυτές. Στην Τουρκία δεν έχει αναλάβει επιθέσεις ακόμα. Είτε είναι επιθέσεις του Ισλαμικού κράτους, είτε είναι επιθέσεις κομματιών του Ισλαμικού κράτους, μάλλον ατόμων που νομίζουν ότι είναι στο Ισλαμικό κράτος, αλλά είναι σε πυρήνες που ελέγχονται από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. Αυτό είναι ένα κενό, ένας γκρίζος χώρος που δεν μπορούμε να διεστήσουμε. Οπότε ο πόλεμος στη Συρία, ο πόλεμος που συνεχίζει η Τουρκία, έχει στοιχήσει η Τουρκία τη διαδικασία της παξινοποίησης. Είναι γνωστό το θέμα το πρόσφατο της κατάρρευσης του ρωσικού αεροπλάνου. Είδα μια προσπάθεια ξανά της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει βρεθεί σε μια αμυντική πια κατάσταση. Το καθεστώς δεν πέφτει. Οι ένοπλες δυνάμεις που στηρίζει η Τουρκία στη Συρία είναι σε δύσκολη στρατηγική πολιτική θέση και οι Κούρδοι έχουν γίνει μια δύναμη με διεθνή αναγνώριση ως η μόνη δύναμη που καταπολεμάει το Ισλαμικό κράτος στη Συρία. Οπότε η Τουρκία μέσω της κατάρρευσης του ρωσικού αεροπλάνου μετά τη ρωσική επέμβαση στη Συρία που πίεζε τις δυνάμεις που υποστηρίζει η Τουρκία προσπάθησε να δημιουργήσει, να προκαλέσει μια αντίδραση του ΝΑΤΟ. Μια αντίδραση του ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας επειδή είχε γίνει μια σύγκρουση με νατοϊκή δύναμη που θα μάζευε τα πράγματα για τη Ρωσία, θα μάζευε τη Ρωσία. Δεν της βγήκε γιατί είμαστε σε μια φάση του πολέμου πια που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω πρώτον του ανόδου του Ισλαμικού κράτους αλλά και λόγω της κρίσης, της μεταναστευτικής κρίσης να το πω έτσι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να μαζέψουν τη Συρία, να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο, οπότε εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να συνεργαστούν είτε με Ρωσία είτε με Ιράν, οπότε δεν βγήκε αυτή η αντίδραση, νατοϊκή αντίδραση κατά της Ρωσίας. Βρίσκουμε την Τουρκία τώρα στη Συρία, στον πόλεμο της Συρίας, να είναι σε αμυντική θέση ουσιαστικά να προσπαθεί με κάθε τρόπο, έχει φύγει πια το θέμα του ΕΣΑΤ και τα λοιπά, με κάθε τρόπο προσπαθεί να μην αποκτήσει ουκούδη διεθνές αναγνώριση και στάτους στο Κουρδιστάν της Συρίας. Πόσο μάλλον δυνάμεις που έχουν σχέση με το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα, το ΠΚΚ, που αποτελεί το δεύτερο πόλεμο, το πόλεμο το εσωτερικό. Εσωτερικό εντός εισαγωγικών, γιατί είναι ουσιαστικά θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το πόλεμο στο Κουρδιστάν ως πόλεμο εσωτερικής απεικιοκρατίας, να το πω έτσι, αν μπορούμε να αποκαλέσουμε, πιστεύω πως μπορούμε, το Κουρδιστάν ως μια εσωτερική απεικία. Τώρα, όλοι ξέρουμε ότι υπήρξε μια διαδικασία ειρηνευτικών συνομιλιών τη δεκαετία του 2000 με το ΑΚΕΠΕ. Φάσεις, στάδια, δηλαδή διαδικασίες που υπήρξαν ότι είτε έμεσες είτε άμεσες συνομιλίες με μέλη του ΠΚΚ, με την ηγεσία του ΠΚΚ ή με τον Εντζελάν, τον φυλακισμένο ηγέτη του κουρδικού κινήματος. Ανέφερε και ο Σινάν ότι αυτό ήταν βασικά μια προσπάθεια τη στιγμή που είδε το τουρκικό κράτος ουσιαστικό ότι δεν της έβγαινε πια αυτή η πολιτική της απόλυτης απόρριψης. Ότι δεν υπάρχουν Κούρδοι. Δεν υπάρχει άλλη εθνική ταυτότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη εθνική ταυτότητα στην Τουρκία. Αυτό το στάδιο που μας έλεγε ότι όντως αυτοί περπάτησαν στα χιόνια και έβγαλε αυτή τον ήχο Καρτ Κούρτ και αυτό τους ονομάσαμε Κούρδους, είχε φτάσει στα όρια του. Είχε φτάσει στα όρια του με την έννοια ότι ενώ είχε ιτηθεί βασικά το κουρδικό κίνημα στρατιωτικά στα τέλη της δεκαετίας του 90, είχε φτάσει στα όρια του μάλλον, δεν είχε ιτηθεί πολιτικά. Δηλαδή παρά την φυλάκιση του Εντζαλάν, το κουρδικό κίνημα αναπτύχθηκε. Αναπτύχθηκε πολιτικά, αναπτύχθηκε ιδεολογικά, οργανωτικά, με το νόμιμο κόμμα, με τις διάφορες οργανώσεις, κοινωνικές οργανώσεις κτλ.
Από εκεί και πέρα υπάρχουμε μια αλλαγή, βλέπουμε μια αλλαγή πλεύσης, μια αλλαγή πολιτικής, στρατηγικής κατεύθυνσης του κράτους. Δηλαδή, αναγνώριση της κουρδικής διαφορετικότητας, ότι υπάρχει μια κουρδική εθνοτική ταυτότητα, η οποία όμως μπορεί, όπως και ανέφερε και ο Σινάν, το ανέφερε λίγο έτσι, να το πω, βασικά μια προσπάθεια ταύτισης του τουρκικού έθνους, ενός, το τουρκικό έθνος ως ομπρέλα, μια ισλαμοποιημένη αντίληψη του τουρκικού έθνους, ως ομπρέλα που θα κάλυπτε όλες τις άλλες μουσουλμανικές εθνικές, εθνοτικές ταυτότητες. Πρώτον είναι αυτό, νόμισε δηλαδή το ΑΚΠ ότι μπορεί να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της κουρδικής αντίστασης δίνοντας κάποια σε ατομική βάση, όχι συλλογικά, σε ατομική βάση δικαιώματα πολιτισμικά. Πολιτισμικά δικαιώματα σε ατομική βάση, πρώτον. Δεύτερον, νόμισε και επιδίωξε χτυπώντας ουσιαστικά ή αποπολιτικοποιώντας ή αποσιωπώντας το κουρδικό κίνημα να λύσει το κουρδικό ζήτημα. Δηλαδή υπήρξαν περιόδους που συλλήψεις μαζικές, επιθέσεις προς Κούρδους πολιτικούς κτλ. Να κρατήσει σε κάποια όρια το κουρδικό κίνημα, από την άλλη όμως να δώσει κάποια σε ατομική βάση πολιτικά δικαιώματα και να κλείσει το ζήτημα. Αυτή η διαδικασία ειρήνευσης που είχε κάποια όρια συνέφερε στο ΑΚΠ και εκλογικά και πολιτικά, μπορούσε να παριστάνει ως τη δύναμη που έφερνε την ειρήνη, που είχε λύσει το κουρδικό ζήτημα ουσιαστικά. Δεν άντεξε όμως, δεν άντεξε πρώτον, επειδή το κουρδικό κίνημα συνέχισε να αναπτυσσότανε, ήταν βασικό ζήτημα ότι στις τελευταίες εκλογές, στις προτελευταίες εκλογές, το 7 Ιούνιου, το κουρδικό κόμμα μπήκε ως κόμμα στις εκλογές και ανατρέποντας το 10% πλαφών που υπάρχουν, ξέρετε, για την είσοδο στο κοινοβούλιο, εμπόδισε την κυβέρνηση να διαμορφώσει μια μονοκομματική κυβέρνηση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η εξέλιξη στη Ροζάβα, στο Συριακό Κουρδιστάν, που είχε άμεση σχέση με το τι γινόταν στην Τουρκία. Δηλαδή, ξαφνικά, θυμόσαστε το Κομπάνι, δεν έγινε μόνο διεθνές ζήτημα, έγινε ζήτημα στο τουρκικό Κουρδιστάν. Ξαφνικά το ΑΚΠ αντιμετώπισε μία άνθηση του κουρδικού, να το πω, πανεθνισμού. Κομμάτια Κούρδων, συντηρητικά κομμάτια, έφευγαν πια από το ΑΚΠ και ταυτιζόταν με το εθνικό κίνημα, μέσα αυτών που συνέβαιναν στο Συριακό Κουρδιστάν. Αυτό το θέμα, δηλαδή η άνοδος αυτή του κουρδικού ζήτημα, όχι μόνο στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και στο Συριακό Κουρδιστάν και στο Ιράκ, έκανε και το τουρκικό κρατικό μηχανισμό, το τουρκικό κρατικό προσωπικό και την κυβέρνηση του ΑΚΠ, τον Ερντογάν προσωπικά, να κάνει μια στροφή πολύ απότομη. Δηλαδή, σε μια περίοδο 2-3 μηνών, εμείς ξεχάσαμε όλες τις συνομιλίες, ξεχάσαμε ότι υπήρχε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ερντογάν, είπε ότι δεν υπάρχει πια κουρδικό πρόβλημα στην Τουρκία, αφού μπορούν, για παράδειγμα, να τυπώνονται κουρδικά βιβλία, αφού υπάρχει ένα κανάλι που προβάλλει 5 ώρες στα κουρδικά εκπομπές. Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αυτονομία, μορφές αυτονομίας, μορφές τοπικής διακυβέρνησης, ούτε στάτους συνταγματικό για τους Κούρδους. Έχει κλείσει το ζήτημα, υπήρξαν κάποια δικαιώματα και ξεκινάμε ξανά τη διαδικασία του πολέμου, ένας πόλεμος που είναι πολύ διαφορετικός από τη δεκαετία των 90. Δεν βιώνουμε ένα πόλεμο που διεξάγεται στα βουνά, βιώνουμε ένα πόλεμο που ουσιαστικά διεξάγεται σε κουρδικές πόλεις. Έχουν εξέλθει τάγκς και πολεμικά αεροσκάφη, βομβαρδίζουν δηλαδή κανονικά αστικά κέντρα. Είναι πολυήμερες απεργίες κυκλοφορίας. Δεν μιλάμε για βραδινές απογορεύσεις κυκλοφορίες, μιλάμε 24 ώρες σε συνεχή βάση, που για παράδειγμα στη Κομόπολη Τζίζρε έχουν φτάσει σε 42 μέρες. 42 μέρες δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να βγει έξω, να πάρει ψωμί, νερό κτλ. Έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι που είναι μέσα και είναι τραυματίες, δεν μπαίνουν ασθενοφόρα κτλ. Δηλαδή είναι το
Αυτό που προσπαθεί να κάνει το ΑΚΕΠΕ είναι να έχει περικυκλώσει ουσιαστικά τα κουρδικά αστικά κέντρα, όχι όλα, αυτά που έχουν 80%, 90% βγάζουν ψήφο στο κουρδικό κόμμα, είναι οι πιο μαχητικές περιοχές, τα έχει κυκλώσει και προσπαθεί να τα σπάσει αυτά με πολεμικές διαδικασίες. Τέλος, έχω νομίζω ξεπεράσει πάρα πολύ το χρόνο μου. Συζητάμε διάφορα θέματα στη συνέχεια, αλλά θέλω να τονίσω αυτό εκεί που ξεκίνησα, το ανέφερε και ο Σινάν. Μέσω του πόλεμου βασικά ο Ερντογάν κατάφερε να κάνει το εξής. Πρώτον, είχε νέους σύμμαχους στο κρατικό μηχανισμό. Το ανέφερε και ο Σινάν, δηλαδή αυτό που αποκαλούσαμε, πείτε το Εργενεκόν, πείτε το βαθύ κράτος, πείτε το στρατός Τουρκίας κτλ. Έχει συμμαχήσει με αυτούς. Τους έχει πάρει με το πλευρό του. Δεύτερον, έχει δημιουργήσει μέσα στην κοινωνία ένα νέο ιδεολογικό πολιτικό μπλοκ που είναι η συντηρητικό-εθνικιστική δεξιά στο σύνολό της. Δεν έχει μείνει δηλαδή ακροδεξιό κόμμα πια, δεν μένει ακροδεξιό κόμμα στην Τουρκία. Το κόμμα των γκρίζων λύκων το έχει λαϊλατίσει κυριολεκτικά ο Ερντογάν. Ουσιαστικά ασκεί τις πολιτικές του και αυτό το κόμμα έχει πάψει να έχει λόγο ύπαρξης. Τρίτον, μέσω του πολέμου στο Κουρδιστάν, μέσω του πολέμου στην εσωτερική αποικία, χτυπά την εσωτερική αντιπολίτευση στη Δύση. Πρώτον, η επίθεση στην Άγκυρα, φανταστείτε μια επίθεση δηλαδή εδώ να γίνεται μια πορεία συνδικαλιστική και να σκάει στην συγκέντρωση στα προπήλαια βόμβα. Η βόμβα και τα εκλογικά και η βία που ακολούθησε, αστυνομική βία και καταστολή, και οι εκλογές της 1ης Νοέμβρη, συνολικά διαμόρφωσε μια κατάσταση παράλυσης της όλης κοινωνικής αντιπολίτευσης προς το ΑΚΕΠΕ, που ήταν μια δύναμη από τον Γκεζί και πέρα, ισχυρά κοινωνικά κινήματα, πολιτική αμφισβήτηση, πολιτισμικά κινήματα κτλ. Όλο αυτό το κομμάτι έχει καταφέρει να το παραλύσει, να το σωπάσει. Οπότε μέσω αυτού του νέου ηγεμονικού μπλοκ έχει καταφέρει σε αυτά τα τρία σημεία μέχρι τώρα έχει καταφέρει να επικρατήσει.